ως ιεράρχης και σοφός θεηγόρος, τι εγένου προς αθλήσεως πόνου Πάτερ Ιανουαριέ τις πέρισε αυτόν, σώσος γάρ και προκουλός, Δυσιδέρι και ο και συνακουτιώνει ο ευτυχίος άμα συνσή αθλούση μάκαρ ευσεβός με φων δυσόπι υπέρ των ψυχών Το Χριστό προσελθούσα, Αλεξάνδρα Πανεφήμε, Δία των μεγιστών θαυμάτων, Γεωργίου του Μάρτυρος. Κατέληπε στη μας βασιλικάς και οφθή, των μαρτύρων κοινωνός. Μέθον πρέσβευε απ' αυστος περιμόν τον πίστη εκβόντων σύ. Δόξα το δε δοκό της ισχύν, δόξα το σε αγίοις αθλητές, λαμπρός σε Απριλίου Ιανουαρίου Επισκόπου Μπενεβέντου Προκούλου Σώσου και Φαύστου Διακόνων Δεσιδερίου Αναγνώστου Ευτυχίου Ακούτιονος, Αλεξάνδρα της Βασιλίση, Απολό Ισαακίου και Κοδράτου των Μαρτύρων, Μαξιμιανού Κωνσταντινού Αναστασίου Οσίου του συναίτου, Ο Άγιος Ιανουάριος ο Επίσκοπος και η Πρόκουλος Σώσος και Φαύστος η Διάκονη, Δυσιδέριος ο Αναγνώστης, Ακούτιος και Ευτύχιος. Ο Άγιος Ιανουάριος ήταν επίσκοπος στην Νεάπολη, Νάπολη της Ιταλίας, στα χρόνια του Διοκλητιανού, 284-304 μετά Χριστών, και όταν έπαρχος στην περιοχή αυτή ήταν ο Τιμόθεος. Ο Ιανουάριος μαζί με μία πολύ καλή ομάδα συνεργατών χριστιανών που την αποτελούσαν οι διάκονοι Πρόκουλος» Σώσος, Φαύστος, ο Αναγνώστης Δησιδέριος, ο Ακόντιος και ο Ευτύχιος, αγωνίζονταν τον Άγιο Αγώνα της Αρετής και έφερναν στον Χριστό πολλούς ειδωλολάτρες. Όταν έγινε ο μεγάλος διωγμός κατά των χριστιανών, συνελήφθησαν όλοι και υπέστησαν φοβερά βασανιστήρια. Τον Ιανουάριο τον έριξαν στη φωτιά για να καεί αλλά με τη Θεία Χάρη έμεινε αυλαβής. Αμέσως τότε τον οδήγησαν σε άλλο τόπο όπου του έκοψαν τα νεύρα και έτσι έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου από τον αγωνοθέτη και δωρεοδότη Χριστό. Στον δρόμο για το μαρτύριο συνέβη το εξής περιστατικό. Οι πολυάριθμοι χριστιανοί της Νεάπολης προσπάθησαν να πάρουν από τα χέρια των στρατιωτών τον Ιανουάριο. Εκείνο όμω αρνήθηκε και του είπε: Αφήστε, παιδιά μου, να τελειώσω τον καλό αγώνα του μαρτυρίου, και σα υπόσχομαι ότι θα είμαι πάντοτε μπροστά τη πόλη σα. Έτσι και έγινε. Η Νεάπολη τον ανακήρυξε πολιούχο τη Άγιο. Η Αγία Αλεξάνδρα η Βασίλισσα και η ακολουθή της Απολώς, Ισαάκιος και ακοδράτος. Η Αγία Αλεξάνδρα ήταν σύζυγος του ασεβούς αυτοκράτορος Διοκλητιανού. Ήταν όμως εντελώς διαφορετική από εκείνον. Η Αλεξάνδρα διακρινόταν για την ήμερη ψυχική της διάθεση και την εύσπλαχνη και φιλάνθρωπη ζωή της. Μία χριστιανή της μετέδωσε τον Λόγο του Θεού που την συγκίνησε τόσο ώστε με χαρά τον αποδέχθηκε. Η Θεία Χάρη του Κυρίου μεγάλωνε μέσα της και την αξίωσε ο Χριστός να λάβει τον φωτισμό και το Θείο Έλεος και την ώρα του μαρτυρίου του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου να αισθανθεί δυνατή. Τότε παρακάλεσε τον αυτοκράτορα σύζυγό της να διατάξει την πάυση των διωγμών κατά των χριστιανών διακήρυξε ότι καταγγέλει μπροστά στον αληθινό Θεό τους διώκτες των χριστιανών και ομολόγησε και η ίδια την πίστη της στον Ιησού Χριστό. Ο αυτοκράτορας στην αρχή νόμισε ότι η σύζυγός του έπαθε διανοητική διαταραχή, αλλά όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε και επανέλαβε την ομολογία της, ο διοκλητιανός τότε οργισμένος διέταξε και την έριξαν στην πιο σκοτεινή φυλακή, όπου και εκοιμήθη προσευχομένη. Το παράδειγμα της βασίλισσας Αλεξάνδρας συγκίνησε και τους τρεις από τους ακολούθους της, τον Απολό, τον Ισαάκιο και τον Κοδράτο. Ομολόγησαν και αυτοί ότι είναι χριστιανοί και τον Μεν Κοδράτο απεκεφάλισαν τους δε Απολό και Ισαάκιο υπέβαλαν σε θάνατο διαπίνας και δίψας. Ο Όσιος Πατήρ Αναστάσιος, ο Σιναίτης. Απαρνήθηκε τις κοσμικές απολαύσεις και εκάρει μοναχός. Πήγε στα Ιεροσόλυμα και αφού προσκύνησε τους Αγίους Τόπους, κατέληξε στο όρος συνά. Εκεί βρήκε ασκητές μοναχούς και έμεινε κοντά τους ως υποτακτικός και υπηρέτης τους. Επειδή είχε πολύ ταπεινοφροσύνη, έλαβε από τον Θεό την δωρεά της γνώσεως και πολύ σοφίας, με την οποία συνέγραψε βίους Αγίων Πατέρων και συνέθεσε ψυχοφελείς λόγους. Αφού έφτασε σε βαθύ γύρας, εκοιμήθη ειρηνικά. Το μήνυμα της ημέρας Όποιο άδικο και αν πάθουμε στη ζωή μας από οποιονδήποτε, ο Θεός υπολογίζει αυτήν την αδικία ή για να διαγράψει τα μαρτήματά μας ή για να μας ανταποδώσει μισθό επουράνιο. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου